Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα θα έχουμε τώρα με τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Παπαδόπουλο. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά εσείς, μια χαρά. Μετά από πολλά χρόνια, από παιδάκι μου όταν σας έπαιρνα συνεντεύξεις. Μικρός, όταν ήσασταν αθλητής. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά, αλλά ήμουν παιδάκι, θυμάμαι, έρχομαι να γίνει ρεπορτάζ και τα λοιπά, ποδοσφαιριστής. Καριέρα τώρα, κύριε Παπαδόπουλο, τη θυμάστε? Τώρα παρενθετικά. Τη θυμάμαι. Για πείτε την λίγο, πείτε τι με ενδιαφέρει. Ξεκίνησα και έπαιξα 2 χρόνια στον Κυλκυσιακό, Γάμα Εθνική. Κυλκυσιακός, ε? Ναι. Το 88. Ναι. Και μετά έκανα μεταγραφή στον Όφι και έπαιξα 10 χρόνια στον Όφι. Μισό λεπτό, εδώ. Από Κυλκυσιακό, γιατί στον Όφι και όχι εδώ, στα μέρη τα δικά μας? Εντάξει, ήταν 2 φορές να έρθω στον Ηρακλή Πιτσιρίκος. Πριν ακόμα πάω στον Κυλκυσιακό, ναι. και μετά. Όμως συνέβη και αυτό. Κάποια στιγμή ένας παίκτης του Όφι, ο οποίος κατάγεται από το Κυλκύς, ο Μίλτος ο Ανδριανίδης, ναι. Ήρθε σε κάποιες προπονήσεις του Κυλκυσιακού, γιατί τότε ήταν τιμωρημένος μετά από ένα απεσχεδιακό παιχνίδι που είχε παίξει Όφη με τη Λάρισα. Νομίζω ήταν εκείνη την περίοδο και αναγκαστικά ήρθε εδώ πάνω να κάνει διακοπές, να δει τους δικούς του και ερχόταν να προπονήσει με τον Κυλκυσιακό. Το είπε στον τότε προπονητή, στον Γκέραρτ. Με είδε και με την Εθνική Νέων που αγωνιζόμουν, αλλά και σε αγώνες, γιατί η Γάμα Εθνική ήταν τότε η μιαία Γάμα Εθνική, ναι. Και παίξαμε και στον Ηρόδοτο. Ναι. Και μου κάναν πρόταση και με πήρανε. Γκέραρτ, ναι. Και έπαιξα για 10 χρόνια. 10 χρόνια στην Κρήτη, μια χαρά. Και μετά? Μετά στον Άρη για 4,5, στην Ξάνθη για 1 χρόνο, στον Απόλλων Καλαμαριάς. Και στα τελευταία μου έπαιξα και λίγο στο Θερμαϊκό Θέρμιξη, στον Αγροτικό Αστέρα. Από πότε σας μπήκε έτσι... Η κλασική ερώτηση, αλλά νομίζω χωράει να την κάνω τώρα, μιας και μας μεταφέρα το αγωνιστικό σας βιογραφικό. Από πότε σας μπήκε το μικρόβιο να γίνετε ποδοσφαιριστής, προπονητής? Σχεδόν από το 93-94 που ήμουν στον Όφη και ακόμα νεαρός, ναι. Ποδοσφαιριστής. Ήδη ήμουνα 5 χρόνια στον Όφη και είχα καλή σχέση με τον Γκέραρτ. Από τότε ξεκίνησα να γράφω πολλά πράγματα για δικιά μου χρήση, για δικές μου γνώσεις. Στη συνέχεια πολλές φορές καθόμουν μετά την προπόνηση και μιλούσα με τον Γκέραλ και τον ρωτούσα διάφορα πράγματα όσον αφορά την προπονητική. Παρακολουθούσα τους προπονητές, την τακτική, τις δηλώσεις. Όλα αυτά. Από τότε δηλαδή έχω ένα ενδιαφέρον. Βέβαια από τότε έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα στην προπονητική. Ναι, βέβαια. Αλλά το μικρόβιο είχε μπει από τότε και θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, φαίνεται αυτό. Και το έχω ξαναπεί ότι ίσως το αγαπάω και πολύ, πολύ περισσότερο από ότι όταν ήμουν ποδοσφαιριστής. Ναι, γιατί πιο αγχωτικό δεν. Δηλαδή η θέση στον πάγκο δεν είναι πιο αγχωτική, πιο δύσκολη από τη θέση με τη φανέλα και το σορτσάκι μέσα? Ναι, ότι είναι πιο δύσκολο είναι σίγουρο ότι είναι πιο δύσκολο, δεν υπάρχει αφιβολία. Γι' αυτό έχεις να κάνεις με πολλά πράγματα, ενώ σαν ποδοσφαιριστής σχεδόν έχεις να κάνεις, θα έλεγα, μόνο με τον εαυτό σου να είσαι σε καλή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω άγχος. Εντάξει, υπάρχει πάντα έτσι μια αγωνία για πριν από κάθε παιχνίδι. Ναι. Αλλά μετά από τα χρόνια που είμαι προπονητής και έχω πάει σε καλές ομάδες, κατά την άποψή μου κυρίως στην Ξάνθη όταν ήμουν στη Σκόντα, που για μένα είναι ένα μεγάλο σχολείο. Είναι, ναι, πολύ μεγάλο σχολείο. Και στα 2 χρόνια στην Κύπρο, στην Αλφα Εθνική που ήμουνα, έχω την εμπειρία πλέον κατά την άποψή μου και κυρίως προσπαθώ να δείχνω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και να μην δείχνω οποιαδήποτε αγωνία έχω εγώ πριν από ένα παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι αν το δείχνει ένας προπονητής το μεταφέρει στους παίκτες. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε
κάναν προπονητή έτσι ψηλά πολύ. Δεν θα πω πρότυπο, ρε παιδί. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι υπέρ των. Δεν τα έχω καλά με τα πρότυπα κτλ. Σε όποιο αντικείμενο και αν βρίσκονται, σε όποιο τομέα και αν βρίσκονται, αλλά εσείς έχετε κάποιον προπονητή ψηλά που σας αρέσει η δουλειά του, ας πούμε, η προσωπικότητά του κτλ. Κοιτάξτε, από ξένους προπονητές σίγουρα υπάρχουν. Είναι ο Βενγκέρ με τον τρόπο που δουλεύει. Είναι ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Τελμπός, και τους παρακολουθώ, διαβάζω δηλώσεις τους και βλέπω, προσπαθώ να παρακολουθώ το πώς συμπεριφέρονται και πώς προπονούν την ομάδα τους. Υπάρχουν καλοί προπονητές, έτσι είναι. Από την Ελλάδα και στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι ένας προπονητής έτσι που έχει μείνει μέσα μου είναι ο Γκέραντ, για την εποχή εκείνη νομίζω ότι ήταν καλά, ναι, βέβαια. Από τους καλούς προπονητές. Κυρίως την φιλοσοφία, την νοοτροπία, την προσέγγιση προς τους παίκτες, την ψυχολογία. Αλλά και θα έλεγα και κακούς προπονητές που είχα κατά την άποψή μου. Κέρδισα από αυτούς. Ναι. Βέβαια, κέρδισα. Δεν κάνω αυτά που... αυτά που κάνα τότε αυτή. Δεν μου λέτε τώρα, για να πάμε και στην ομάδα. Εμένα μου άρεσαν κάποια πράγματα, ίσως και επειδή δεν σας τα ρωτάνε κιόλας τώρα. Λέει, είναι προπονητής του Ηρακλή, να μιλήσουμε όχι για τον Ηρακλή, αλλά εγώ ήθελα να μάθουμε πράγματα για σας. Να τα ξαναθυμηθούμε κάποιοι και κάποιοι να τα πληροφορηθούν για πρώτη φορά σήμερα. Δηλαδή, ποια είναι η διαδρομή του Παπαδόπουλου? Δεν είναι κάποιος που τον βρήκανε στον Ηρακλή πέρυσι, ας πούμε, τον φέραν στην ομάδα και του κάθονται τα αποτελέσματα και είναι μια χαρά. Και μπράβο, Παπαδόπουλε τώρα. Μερικοί το ίσως το βλέπουν και έτσι. Αλλά ναι, γι' αυτό έκανα αυτόν τον πρόλογο εγώ, γιατί δεν ήθελα. Είναι άδικο για σας αυτό. Κοιτάξτε, ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα, την ξεκίνησα στη Γάμα Εθνική για πολύ λίγα παιχνίδια στο Θερμαϊκό Θέρμης, που εκεί τη χρονιά σχεδόν ήταν μια, θα έλεγα, διαλυμένη χρονιά για το Θερμαϊκό Θέρμης. Και νομίζω ότι και στην πρώτη μου επίσημη προπονητική χρονιά, από τη στιγμή που ανέλαβα τη Σκόντα Ξάνθη στη Super League σαν rookie προπονητής, θα έλεγα, για την εποχή. Όταν την ανέλαβα στην ένατη αγωνιστική, ήταν τελευταία στην βαθμολογία. Και στο τέλος της χρονιάς προσπαθούσαμε να βγούμε στα play-off. Ναι. Για διαφόρους λόγους δεν έμεινα. Όπως σας είπα, είναι πολύ μεγάλο σχολείο εκεί. Πήγα στην Κύπρο για 2 χρόνια στην Α Εθνική, στον Ολυμπιακό Λευκοσίας και στον Εθνικό. Και μετά γύρισα στην Ελλάδα και πήγα επίσης σε 2 έτσι ιστορικές ομάδες, θα έλεγα, όπως είναι η Καβάλα και η Παραχαϊκή. Αλλά δυστυχώς ό,τι προσπαθούσα εγώ να χτίσω, λόγω των προβλημάτων, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και πέρυσι ήρθατε σε μια προβληματική κατάσταση, σε μια προβληματική ομάδα. Συγκρίνοντάς την με τις φετινές, με τη φετινή σεζόν, έτσι. Ναι. Όταν σας έγινε η πρόταση από τον Ηρακλή πέρυσι, γιατί ήρθατε νομίζω πριν τα play-offs και ήρθατε μέσα στα play-offs. Στα play-offs, ωραία. Το σκεφτήκατε λίγο παραπάνω, σκεφτήκατε δηλαδή ότι μπορεί να είναι και να μην είναι καλό το timing, να μην φοβηθήκατε μήπως χρεωθείτε κάτι, ας πούμε, ή κατευθείαν είπατε πάω να το κάνω? Σαν άνθρωπος δεν φοβάμαι. Προσπαθώ δηλαδή να μην δείχνω φόβο, να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Βέβαια πάντα παίζει ρόλο το timing που πας σε μια ομάδα, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εγώ τον Ηρακλή τον είχα παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές. Είχα δει το roster του, δηλαδή, πέρα από τις αδυναμίες που είχε και από τα προβλήματα που είχε. Πίστευα, επειδή ήταν η δεύτερη αγωνιστική των play-off όταν ανέλαβα, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Η ομάδα έμεινε για 6 αγωνιστικές περίπου, αν θυμάμαι καλά, στα play-off, έμεινε αίτητη. Αλλά δυστυχώς έμεινε αίτητη με ισοπαλίες. Ναι. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά την ποιότητα των παικτών στο επιθετικό κομμάτι, στο να σκοράρουμε. Κάναμε την προσπάθειά μας, αλλά θα έλεγα ότι ξεμείναμε στο τέλος από βάθος, από ρόστερ. Γιατί υπήρχαν και τραυματισμοί, υπήρχαν κάρτες. Με το που ανέλαβα την πρώτη αγωνιστική, ο Νουάτσι έφυγε από την ομάδα. Αλλά κάναμε μια τεράστια προσπάθεια κατά την άποψή μου και δεν τα καταφέραμε.
Αυτή ήταν η περσινή χρονιά. Πίστευα στο ρόστερ, πίστευα στον εαυτό μου. Πραγματικά παλέψαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήσασταν για ένα διάστημα τη φετινή σεζόν, μάλλον πριν το ξεκίνημα τη σεζόν, το καλοκαιράκι, ήσασταν μετέωρος, δηλαδή και στο μυαλό σας, αλλά και από την πλευρά της ομάδας, ή ήταν δεδομένο, ρε παιδί μου, ότι θα συνεχίσει. Και εσείς, δηλαδή, περισσότερο μιλάω για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, εγώ. Δηλαδή, αν το είχε πάρει απόφαση, ρε παιδί μου, ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που, επιτρέψτε να το πω έτσι, γουστάρω να προσπαθήσω. Να παλέψω, ρε παιδί μου, και την επόμενη σεζόν. Κοιτάξτε, μετέωρη ήταν όλη η ομάδα. Ναι. Όταν τελείωσε η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είχα δύο προτάσεις. Όπως είπατε, γουστάρω να είμαι σε αυτή την ομάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που το λέτε. Είναι αλήθεια αυτή. Είναι αλήθεια. Για πολλούς λόγους. Τους οποίους δεν θα ήθελα για να αναφέρω. Ένας από τους λόγους είναι ότι μ' αρέσει η νοοτροπία της ομάδας, η φιλοσοφία, η κουλτούρα της ομάδας. Η φιλοσοφία της ομάδας, η κουλτούρα, η νοοτροπία, δηλαδή. Αυτό θέλω βεβαίως, λίγο. Η κουλτούρα των φιλάθλων. Το θέλω λίγο ένα λεπτάκι να μου το αναλύσετε, αν μπορείτε. Η κουλτούρα των φιλάθλων, η αγωνία των φιλάθλων. Το ότι η ομάδα είναι μια ομάδα αδικημένη. Είναι, βέβαια. Η πιο αδικημένη είναι, όχι μια ομάδα, η πιο αδικημένη είναι. Και ζω με αυτό το όνειρο, δηλαδή, να, αυτή τη χρονιά να προσπαθήσω να είμαι εγώ αυτός που θα είμαι στο τιμόνι της ομάδος και να βγει η ομάδα. Είναι ένας μεγάλος στόχος και ένα μεγάλο όνειρο για μένα αυτό. Ναι. Πραγματικά είναι μεγάλο όνειρο. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Δηλαδή, και επειδή εγώ τώρα μιλάω εδώ για τον εαυτό μου, δεν θέλω να εκπροσωπήσω κανένα από αυτούς που μας ακούει, εμένα μου ακούγεται ωραία. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι ειλικρινές αυτό και δεν είναι κλασική δήλωση ενός προπονητή που είναι σε μια ομάδα και πρέπει να τα πει καλά και να αρέσουν και στον κόσμο αυτά που θα πει. Είναι ειλικρινές αυτό που λέτε και μου αρέσει έτσι πως τα ακούω. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι. Όπως είμαι ειλικρινής στους παίκτες μου, κάθε μέρα και σε όποιον μιλάω, και στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου και στη ζωή μου γενικά, έτσι θέλω να είναι η αλήθεια αυτή. Πόσο καταλαβαίνετε, κοιτάξτε, ένας προπονητής όταν μια ομάδα έχει γνωρίσει αυτή την αδικία που έχει γνωρίσει, είναι τόσα χρόνια και ταλαιπωρείται σε αυτές τις κατηγορίες που δεν πρέπει να είναι. Όπως το ξέρουμε τον Ηρακλή από παλιά. Η κουλτούρα των φιλάθλων που έχουν μάθει να βλέπουν μια ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι κάθε προπονητής όταν έρχεται σε μια ομάδα σαν τον Ηρακλή θα είχε αυτό σαν όνειρο. Και έτσι κι εγώ έχω αυτό το όνειρο μέσα από την πολλή δουλειά και την επικοινωνία που έχω με τους παίκτες, γιατί θεωρώ ότι ένας προπονητής πρέπει να στηρίζει την επιτυχία μιας ομάδος πέρα από τη δουλειά, πέρα από την τακτική, πέρα από πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι οι σχέσεις που έχει με τους παίκτες και η επικοινωνία που έχει και η διαχείριση που κάνει με το ρόστερ της ομάδος. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να στηρίζεται η επιτυχία μιας ομάδας και βέβαια και η επικοινωνία που πρέπει να έχει με τον κόσμο της ομάδος για να υπάρχει η θετική άβρα για να πετύχει. Βέβαια. Φέτος, τώρα στο ξεκίνημα, τι προσπαθήσατε να αλλάξετε, πόσα, αν είχατε τα κατάλληλα όπλα και αν στο ξεκίνημα τη σεζόν είναι αυτό που είχατε πραγματικά στο μυαλό σας. Γιατί προς το παρόν έχει το απόλυτο και εύχομαι έτσι να συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Και επίσης να προσθέσω και κάτι σημαντικό. Γράψατε ήδη ιστορία, γιατί είστε, μάλλον η ιστορία έγραψε ότι μαζί σας στον πάγκο, δηλαδή ο Ηρακλής, έκανε το καλύτερο ξεκίνημα όλων των εποχών. Βαριά κουβέντα, αλλά είναι αλήθεια. Για ένα ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Από το καλοκαίρι, λοιπόν, όπως τα σχεδιάσατε, σας βγήκαν, δηλαδή σας έκατσε η μπίλια που λέμε εκεί που θέλατε. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που παίζει σημαντικό ρόλο είναι ότι η ομάδα έχει βρει διοικητική ηρεμία. Είναι πολύ σημαντικό έτσι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα αν δεν έχεις ηρεμία, αν δεν μπορείς να κάνεις σωστό προγραμματισμό, να πάρεις τους παίκτες που θέλεις. Να πείσεις τους παίκτες να έρθουν, γιατί για μας φέτος ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το καλοκαίρι
και να πείσουμε παίκτες, αυτούς που θέλαμε να κρατήσουμε, να μείνουνε, αλλά και να έρθουν παίκτες. Και δεν μιλάω για παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι μικροί σε ηλικία, που βλέπουν το όνομα του Ηρακλή και θέλουν να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι. Μιλάμε για παίκτες φτασμένους, οι οποίοι πέρα από το ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, κοιτάνε και το οικονομικό κομμάτι, γιατί βλέπουν ότι σε λίγα χρόνια θα έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο και πρέπει να κοιτάξουν την οικογένειά τους και το... γιατί κατάψαμε να το ποδοσφαιριστή, σκέφτεται το οικονομικό. Μετά τα 28-29 σκέφτεται ότι πρέπει να μαζέψει χρήματα, γιατί θα σταματήσει κάποια στιγμή. Για μας ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι να πείσουμε παίκτες με ποιότητα και με μεγάλα ονόματα να έρθουν στην ομάδα. Όμως τα καταφέραμε, είχαμε ένα πλάνο, πάντα με την βοήθεια του μεγαλομετόχου, γιατί έδινε τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη προς τους ποδοσφαιριστές. Και βάσει του πλάνου μας και της μία διοδότηση που δεν είχε η ομάδα, που έπρεπε να πάρουμε πολλούς παίκτες κάτω των 24, αλλά ψαχτήκαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, ήρθε και χτίσαμε ένα ρόστερ καλό. Ξέραμε ότι χρειάζεται το ρόστερ αυτό χρόνο για να βρει τη χημεία της η ομάδα. Ξέραμε ότι χρειαζόμαστε αρκετές εβδομάδες προετοιμασίας βάσει των τεστ και των εργομετρικών που είχαμε κάνει για να έρθει σε μια καλή κατάσταση η ομάδα. Ναι, χρειαζόταν και... αρκετές εβδομάδες, είπατε. Το είπατε. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Χρειαζόταν περίπου 8 εβδομάδες από την ημέρα που ξεκίνησε η ομάδα. Γιατί 7-8 εβδομάδες. Αυτό το χρειαζόταν ωραίο, μάλλον ακούγεται ωραίο για εμάς που δεν νιώθουμε, να το καταλάβουμε, να μας το πείτε, ας πούμε, έτσι, με πιο αναλυτικά. Δηλαδή... είναι απλό για να πείτε το. Ότι όταν κάνεις εργομετρικά τεστ, τα κάνεις γι' αυτό στην αρχή της σεζόν. Ναι. Ξέρεις ότι σε 7 εβδομάδες περίπου ή 8, ανάλογα με τι κατάσταση είναι ο κάθε παίκτης που έχει πάρει, πόσες εβδομάδες χρειάζεται για να έρθει στα επίπεδα που θέλεις να είναι. Και πότε θα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Όλα αυτά είναι προγραμματισμός που κάνεις, πότε θα είναι φρέσκια η ομάδα, για να μπορείς να πάρεις τα αποτελέσματα. Εσείς κάνατε μια προετοιμασία, δηλαδή υπολογίζοντας, πώς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τις normal συνθήκες, δηλαδή ότι θα ξεκινήσει τότε το πρωτάθλημα και τα λοιπά, ο πρώτος αγώνας τότε, ο δεύτερος. Την 8η εβδομάδα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Και μετά, αφού δεν βγήκαν τα κουκιά, αφού δεν τα βρίσκανε μεταξύ τους κτλ. Κάναμε καλύτερη προετοιμασία, ετοιμαστήκαν πιο πολλοί παίκτες. Σας ωφέλησε δηλαδή αυτό, εκεί το πάω για εγώ, ας πούμε. Παίκτες, ότι... για κάποιους παίκτες σας ωφέλησε. Ήταν καλό, εντάξει, θυμώσαμε όλοι, μαλώναμε, ξέρω εγώ, μεταξύ μας τρόπος του Λέγκιν, γιατί δεν άρχισε το πρωτάθλημα, τα βάζαμε με τους υπευθύνους. Στον Ηρακλή, τώρα, εκ των υστέρων, βέβαια, να το πούμε αυτό, ίσως βοήθησε κιόλας, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ναι, κάποιους παίκτες τους βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Κάποιους παίκτες που ήταν πίσω και χρειαζόντουσαν παραπάνω χρόνο για να είναι έτοιμοι. Τους βοήθησε πάρα πολύ. Μια παρένθεση, επιστρέφοντας πίσω, είπατε κάποια στιγμή ότι δυσκολευτήκατε να πείσετε και παίκτες που ήταν ήδη στην ομάδα από τη σεζόν την περσινή. Γιατί αυτό? Κοιτάξτε, όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει περάσει μια χρονιά δύσκολη με όσον αφορά το οικονομικό, την κατάσταση που ήταν η ομάδα, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε και η προηγούμενη διοίκηση, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να... ο παίκτης, όταν παράδειγμα ο Πορτουλίδης, που είναι ο αρχηγός της ομάδος, είναι στα 31 του, και αυτό το παιδί τα τελευταία χρόνια δεν έχει πληρωθεί στην ώρα του μια στιγμή. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή ότι την ημέρα που υπέγραφε ο μεγαλομέτοχος και μπήκαν τα χρήματά του, ότι τον έστειλα μήνυμα και του λέω: τα λεφτά σου μπήκανε και τελείωσε και ηρεμούμε και να δούμε την καινούργια χρονιά, για να τον πείσω ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Γιατί δεν πίστευε κανέναν προφανώς, Μα ήταν πέρα τα παιδιά, είχαν περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τέλος πάντων, αυτά έχουν τελειώσει. Ευτυχώς. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, νομίζω και οργανωτικά σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων των ανθρώπων που είναι στην ομάδα. Η ομάδα βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο. Τώρα εξαρτάται μόνο από μας, από τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι ξεκινήσαμε καλά και έχουμε το απόλυτο. Αυτό που μετράει όμως, ξέρετε, επειδή ακούω διάφορα για
για τρένο, για η ομάδα και ναι. αυτά. Εμείς δεν τα συμμεριζόμαστε αυτά. Προσπαθούμε να μείνουμε προσγειωμένοι. Ξέρουμε ότι ακόμα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Υπάρχουν δύσκολες ομάδες και δύσκολες έδρες. Και δεν μιλάω μόνο για δυναμική ομάδας που θα βρεις απέναντί σου έναν αντίπαλο ο οποίος πιθανό να είναι πιο αδύνατος από σένα σαν ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, η Football League έχει παιχνίδια τα οποία είναι δύσκολα γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Μπορεί να βρεις κακό γήπεδο. Μπορεί να βρεις πάρα πολλά. Δεν είναι όπως η Super League, ας πούμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Και είμαι σίγουρος ότι με την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα και όπως λειτουργούμε, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε. Αυτό που πραγματικά εισπράττουμε εμείς, κοιτώντας όσο πιο αντικειμενικά γίνεται την ομάδα μέχρι τώρα, κύριε Παπαδόπουλο, είναι ότι εκτός από το αποτέλεσμα βλέπουμε και μπάλα. Δηλαδή, επειδή έχουμε χρόνια να δούμε μπάλα από μια ομάδα που μας έχει συνηθίσει, όπως πολύ σωστά προείπατε, να μας ευχαριστεί τον 90 λεπτό που βλέπαμε με την απόδοσή της, πέρασαν τα τελευταία χρόνια, δεν μας ευχαριστούσε αυτό που βλέπαμε. Φέτος παίζει και μπάλα. Μπορεί να συνεχιστεί αυτό, δηλαδή να συνδυάζονται και τα δύο, ας πούμε, και το αποτέλεσμα και η εμφάνιση καλή. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά θα αρχίσουμε να λέμε, πιστεύω, ότι εντάξει, και που δεν έπαιξε μπάλα δεν πειράζει, πήρε το αποτέλεσμα. Εσείς κοιτάτε την ουσία. Μπορούν να συνδυαστούν αυτά και τα δύο, γιατί ξέρετε, συγγνώμη που θα πω κάτι ακόμα, το εισπράττω από τον κόσμο, θέλει ο κόσμος να τη δει πλέον την ομάδα, να έρθει να τη δει. Θέλει να τη δει στην τηλεόραση. Γουστάρει να τη δει. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα μέχρι τώρα που έχετε κατακτήσει. Σας είπα πριν ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουλτούρα της ομάδας των φιλάθλων γενικά και έπρεπε εγώ και μαζί με τους συνεργάτες να διαλέξουμε παίκτες και να βάλουμε ένα στυλ παιχνιδιού της ομάδος το οποίο αρέσει στον κόσμο και συγχρόνως να παίρνει το αποτέλεσμα. Ναι. Θα ήμουνα... πώς να σου το πω, θα μου χαζός αν δεν προσπαθούσα να κάνω αυτό το πράγμα για να κερδίσουμε τον κόσμο. Γιατί όπως σας είπα έχει συνηθίσει να βλέπει καλό ποδόσφαιρο το μεγάλο. Ναι. Εμείς στη Football League προσπαθούμε να το κάνουμε όσο μπορούμε. Νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, θα έλεγα από τα 5 που παίξαμε, στα 4 παιχνίδια συν του κυπέλου με τον Λεβαδιακό, νομίζω ότι παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Εκτός από το τελευταίο που δεν είχαμε έτσι πολύ διάρκεια, αλλά χωρίς να είναι δικαιολογία, νομίζω ότι μας έχει επηρεάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος που έγινε για τους γνωστούς λόγους. Ναι, υπάρχουν όπως σας είπα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις σε ποια ομάδα είσαι, ναι. τι θέλει ο κόσμος, ποιος είναι ο στόχος της ομάδος, ποια είναι η δυναμική της ομάδος και πρέπει βάσει αυτών να χτίσεις μια ομάδα για να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει το αποτέλεσμα. Μπορεί σε κάποιο παιχνίδι να μην παίξουμε καλά και να κοιτάξουμε μόνο το αποτέλεσμα. Βέβαια. Αυτό θα γίνει. Βέβαια θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Μου κάνει εντύπωση που το επαναλαμβάνετε αυτό και αρέσει και στον κόσμο και εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ για το ότι σε ποια ομάδα είστε και την κουλτούρα κτλ. Και ότι θέλετε να παίζει η ομάδα και καλό ποδόσφαιρο. Κάποιοι που είτε είναι είτε το παίζουν ειδικοί, λένε όμως, κύριε Παπαδόπουλο, ότι νωρίς είναι για να παίζει καλά η ομάδα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Θα βγει πρόβλημα αργότερα. Ακούω κάτι τέτοιες νόμες. Τι τους λέμε αυτούς? Όχι ότι δεν σεβόμαστε αυτό που λένε, εντάξει. Και ειδικοί εγώ και εμείς λέω. Όλους τους σέβομαι. Όπως δεν ανησύχησα όταν η ομάδα την τέταρτη εβδομάδα της προετοιμασίας έπαιξε φιλικό και δεν ήταν καλή. Και υπήρχε έτσι μια γκρίνια, μια μουρμούρα. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα είναι εντάξει. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι είναι στο χέρι μου, ξέρω πολύ καλά τι κάνω, ξέρω πολύ καλά στον προγραμματισμό της ομάδας και της προπονήσεις το τι κάνουμε και ότι η ομάδα θα έχει διάρκεια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και ο καθένας βέβαια μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι, έτσι. Σεβόμενη γνώμη τους, αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και στη δουλειά που γίνεται και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα έχει διάρκεια. Πού χρειάζεται βελτίωση η ομάδα μέχρι τώρα που τη βλέπετε εσείς πιο κοντά από όλους? Πού χρειάζεται, δηλαδή τι πρέπει,
Ποιες πινελιές δικές σας χρειάζεται ακόμα η ομάδα, πιστεύετε? Τι είδους? Κατά την άποψή μου η ομάδα έχει ισορροπία και στις τρεις γραμμές. Δεν έχει προβλήματα. Εκεί που ίσως πρέπει να διορθώσουμε ένα κομμάτι είναι στο ότι πολλές φορές το ένα, όλα αυτά τα παιχνίδια που παίξαμε, ναι, θα μπορούσαμε πολύ πιο άνετα να τα έχουμε τελειώσει και να μην έχουμε κάποια κενά αισθήματα στην απόδοσή μας που να κινδυνεύουμε μέσα σε εισαγωγικά ένα εύκολο παιχνίδι να δίνουμε το δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστεύει κάτι ότι μπορεί να κάνει στο παιχνίδι. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι παρόλα αυτά, μην ξεχνάμε, γιατί εντάξει, όλοι θέλουμε να μπούμε μέσα να κερδίσουμε 3-0, 4-0, γιατί είμαστε Ηρακλής, αλλά παίζει και ο αντίπαλος. Ή 0-4, 0-4, ακόμα πιο ωραία. Ναι, δεν παίζουμε μόνοι μας, μακάρι να γινόταν αυτό και εμείς το θέλουμε. Και πολλές φορές μπορούσαμε να το κάνουμε και θα έλεγα και σε όλα τα παιχνίδια θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εντάξει, έχουμε κάποια κενά διαστήματα στην απόδοσή μας. Αυτό προσπαθούμε. Αυτό θα διορθωθεί. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ένα όχι θέλω απάντηση, να μην σταθούμε πολύ σε αυτό. Είναι το φετινό πρωτάθλημα της Football League πιο δύσκολο από το περσινό, όσον αφορά στις ομάδες που συμμετέχουν? Νομίζω πως ναι, είναι πιο δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο το φετινό, ε. Ναι, ναι. Mm. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω που μου έχει εντυπωσιάσει εσάς είναι ότι το λέτε πολύ εύκολα και μου αρέσει εμένα και το εκφράζετε με πολύ μεγάλη σιγουριά, δηλαδή. Αυτό λέω. Πιστεύετε δηλαδή στην άνοδο. Λέτε ότι ο Ηρακλής θα ανεβεί. Μου αρέσει, αλλά είναι και ρίσκο αυτό που κάνετε. Το που λέτε. Κύριε Ζαγόρα, αν δεν το πιστεύω εγώ, πώς θα το μεταδώσω στους παίκτες μου? Έτσι. Για να το πιστεύουν κι αυτοί. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, μου αρέσει αυτό που λέτε επίσης. Ναι, βέβαια. Τώρα, το μεταγραφές, τι μπορεί να κάνει ο Ηρακλής, τι έχετε στο μυαλό σας, αν χρειάζεται ενίσχυση κτλ. Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση. Επειδή φτάνουμε, κοντεύουμε, γι' αυτό την κάνω ερώτηση. Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και διαβάζω και βλέπω στα site, θα πω το εξής, ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, από όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουμε πάρει, γιατί μην ξεχνάτε ότι πήραμε πολύ μεγάλο αριθμό παικτών το καλοκαίρι και για μένα είναι τεράστια επιτυχία αυτή το ότι όλες σχεδόν οι μεταγραφές έχουν πετύχει. Mm-hmm. Σε καμία ομάδα δεν έχει γίνει αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να πάρεις 17 παίκτες και να πετύχουν και οι 17. Ναι. Και θα έλεγα... Αυτό και πώς γίνεται? Μείνετε για λίγο εδώ. Πώς γίνεται αυτό? Με σκάουτινγκ, με ψάξιμο, με το ότι προσεγγίζεις τους παίκτες και ξέρεις το χαρακτήρα τους. Τους δίνεις ψυχολογία, τους παίρνεις το 100%. Δεν έχουν προβλήματα, τους κάνεις να αισθάνονται επαγγελματίες. Να αισθάνονται ότι έχουν υποχρεώσεις απέναντι στο σύλλογο, ο οποίος τους δίνει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Και βάζοντάς τους στόχους. Όχι μακροπρόθεσμους, αλλά βάζοντάς τους στόχους. Ναι. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Δεν θα είχα πρόβλημα να μην γίνει και καμία μεταγραφή. Πραγματικά το λέω αυτό. Αν χρειαστεί όμως, και έχουμε συζητήσει, και πάρουμε κάποιον παίκτη για πραγματικά να βοηθήσει την ομάδα, το κάνουμε. Σε θέση που το ίσως αργότερα, επειδή υπάρχουν εμβόλυμες αγωνιστικές, επειδή θα υπάρχουν play-off, ναι, ίσως αποφασίσουμε να πάρουμε κάποιο τέτοιο. Το πραγματικά τι σημαίνει δηλαδή αυτό που λέτε, αυτό που λέει ο προπονητής? Τι σημαίνει να βοηθήσει πραγματικά? Δηλαδή να πάρω έναν παίχτη και να τον, όπως λέω εγώ στις εκπομπές μου συχνά πυκνά, να τον καρφώσω στην ενδεκάδα κατευθείαν, αυτό σημαίνει? Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό, ε. Δύσκολο είναι αυτό. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είναι και καλή ομάδα, γι' αυτό λέω. Και για τον παίκτη θα είναι δύσκολο. Και για την επιλογή που πρέπει να κάνετε. Θα ματώσει ο παίκτης. Θα ματώσει ο παίκτης για να μπει στην ενδεκάδα. Βέβαια. Έχουμε κάποια στοιχεία που ψάχνουμε να βάλουμε λίγο περισσότερο ύψος στην ομάδα, σε μια συγκεκριμένη θέση. Πίσω. Όχι, λίγο πιο μπροστά. Μπροστά. Για να έχουμε περισσότερες εναλλακτικές, γιατί είναι περισσότερα τα παιχνίδια.
Εντάξει, θα το δούμε. Πάντως σήμερα σας λέω πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά. Λίγο πιο μπροστά εννοείται από το πίσω είναι τα χάφε. Και αυτό δεν εννοείται μια επίθεση. Γιατί στην επίθεση, δόξα τω Θεώ, έχετε δύο παλικάρια εκεί πέρα που μέχρι τώρα σας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο. Και μάλιστα σας προβλημάτισε. Αυτό ήθελα να πω πριν. Έχετε κάποιο σύστημα συγκεκριμένο που πρέπει να παίζει η ομάδα? Υπάρχει πρέπει σε αυτό δηλαδή? Γιατί κάναμε συζήτηση εμείς και σοβαρή και καφενείου τις προηγούμενες μέρες, όταν είχε μείνει έξω ο Περόνε, τα ακούγατε φυσικά, θα τα μετέφεραν κιόλας, κάναμε την κουβέντα εμείς την κλασική που κάνουμε την καφενειακή. Τώρα τι θα κάνει ο Παπαδόπουλος, πώς θα τους χωρέσει και τους δύο, τον Λουκίνα και τον Περόνε? Θα αλλάξει το σύστημα, θα βάλει τον ένα, θα βάλει τον άλλον? Και ο Παπαδόπουλος τι σκεφτόταν τότε? Κοιτάξτε να σου πω κάτι, άμα μια ομάδα αποδίδει με ένα συγκεκριμένο σχηματισμό, ένα σύστημα που έχει δουλέψει πολύ καιρό και κερδίζει η ομάδα, δεν μπορεί να τα αλλάξεις. Όταν κερδίζει η ομάδα, όταν δεν κερδίζει η ομάδα, τότε μπορείς να κάνεις κάποιες αλλαγές. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι μόνο ο Λουκίνας και ο Περόνε, είναι αυτοί που βάζουν τα γκολ, πάντα στεκόμαστε σε αυτούς. Αυτοί φαίνονται υπάρχουν περισσότερο. Και, ναι, υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία δίνουν πάρα πολλά στην ομάδα, και οι ακραίοι μας και οι χαφτ για να έρθουν αυτά τα γκολ. Πραγματικά προβληματίστηκα, δεν είναι ψέματα αυτό. Όταν έχεις δύο παίκτες που σκοράνουν συνέχεια και με το σχηματισμό που παίζεις πρέπει να παίξει ένας από τους δύο, πάνω το σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι μήπως αδικήσεις αυτό το παιδί που έχει βάλει τέσσερα γκολ στα παιχνίδια. Όμως, κακά τα ψέματα, ο Περόν είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι η προσωπικότητα στην ομάδα. Και το παιδί αυτό από που είναι από πίσω, ο Γιάννης ο Λουκίνας, το κερδίζει πάρα πολλά από αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν το ότι είναι ο πρώτος κόρη και της Football League και της ομάδος. Βέβαια. Και θα έρθουν και πολλά γκολ από αυτό. Ο Περόνε το καλοκαίρι ήταν το νούμερο ένα του Παπαδόπουλου στο μυαλό του? Ήταν αυτό, τον ήθελε αυτόν και τελείωσε. Κάντε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, το θέλω. Έτσι ήταν η περίπτωσή του? Ήταν, ναι. Αυτός και ο Ρωμάνο. Και ο Ρωμάνο, Ο Ρωμάνο τώρα παρεμπιπτόντως, γιατί το συζητάμε και με τον Γιώργο του Μαζιούκη στο ρεπορτάζ συνεχώς και μου το λέει και το βλέπω κι εγώ, πολύ κλωτσιά τρώει, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες είναι γεννημένοι για να τρώνε κλωτσιά. Αυτοί οι παίκτες που το έχουν, ρε παιδί μου, είναι πιο τεχνίτες και τα λοιπά, είναι για να τρώνε κλωτσιά και να μην προστατεύονται. Δηλαδή το Ρωμάνο τώρα, εγώ απ' έξω, εσείς εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το βλέπετε, δεν τον προστατεύουν οι διαιτητές. Όσο θα έπρεπε, τέλος πάντων. Η Football League είναι αυτή. Πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι έτσι γίνεται. Με τον πρόεδρο έχετε επαφή? Τι λέει ο πρόεδρος? Βεβαίως. Τι λέει για την... Είναι χαρούμενος και θα έλεγα ότι εγώ είμαι διπλά χαρούμενος. Ναι. Που τον έχουμε κάνει χαρούμενο, γιατί και αυτός κάνει μια καινούργια προσπάθεια. Έχει πάρει ένα μεγάλο φορτίο στην πλάτη του. Είναι ενθουσιασμένος. Και σας είπα ότι περιμένει πώς και πώς για να έρθει η ημερομηνία, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να μας δει από κοντά, να δει τους ποδοσφαιριστές και τώρα, να δει την ομάδα του. Θα έρθει την άλλη εβδομάδα? Να το δει από κοντά. Σας είπε θα έρθει την άλλη εβδομάδα, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Την άλλη εβδομάδα νομίζω. Παρεμβαίνει? Σας παίρνει κανένα τηλέφωνο να σας πει δεν έπαιξε πολύ καλή ομάδα, μήπως έπρεπε να βάλεις το Λουκίνα αντί? Γιατί είναι και ωραίος τύπος, γι' αυτό το λέω. Γιατί είναι. Έχει άποψη για την ομάδα, ας πούμε? Όχι, έτσι. Δεν αφήνω τα περιθώρια εγώ. Έτσι είναι. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να συμπληρώσω εγώ κλείνοντας την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί με όποιον παίχτη του Ηρακλή έχουμε μιλήσει, και λέω έχουμε όλοι οι εκπρόσωποι του τύπου, τέλος πάντων, όποιος βρίσκεται κοντά στην ομάδα ή λίγο πιο κοντά ή λίγο πιο μακριά, αυτό που μου αρέσει είναι ότι σας πιστώνουν οι ποδοσφαιριστές ανεξαιρέτως ότι είστε ακριβοδίκαιος. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται τώρα στον αέρα, ας πούμε, από τα λεγόμενά σας, είναι και αυτό που πραγματικά κάνετε στην ομάδα. Και μακάρι να κρατήσει μέχρι τέλος, ρε παιδί μου, όσο θα σφίγγουν τα πράγματα, θα δυσκολεύουν. Τώρα προς το παρόν είναι καλά. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ δρόμο. Κοιτάξτε, σας είπα στην αρχή τη συζήτησή μας, αν θυμάστε, ότι θεωρώ ότι πέρα από την προπόνηση, πέρα από την τακτική, πέρα από όλα, ένας προπονητής, αν δεν διαχειριστεί καλά το ρόστερ του, δεν έχει καλή επικοινωνία με τους παίκτες του, δεν είναι δίκαιος απέναντί τους, θα χάσει το παιχνίδι. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ πολλές φορές, όπως
σας είπα και πάλι στη συζήτησή μας, να μην κάνω πράγματα που δεν μου άρεσε να μου κάνουν κάποιοι προπονητές. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Να μην τα κάνω στους παίκτες μου. Αυτό είναι και μότο ζωής γενικότερα. Ορίστε. Αυτό είναι και μότο ζωής. Δηλαδή και στην καθημερινότητα του ανθρώπου, ναι. Μακάρι. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτομαι γι' αυτό. Να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές όλοι. Και από τη στιγμή που τους σέβεσαι, απαιτείς να έχεις σεβασμό κι εσύ. Και έτσι κερδίζεται και η πειθαρχία της ομάδας, κατά την άποψή μου. Και όλοι μέσα στην ομάδα να σέβονται τους ποδοσφαιριστές. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει και οι ποδοσφαιριστές σέβονται το σύλλογο. Το σήμα που φοράνε, τη φανέλα που φοράνε και όταν μπαίνουν μέσα προσπαθούν για το καλύτερο για την ομάδα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στον κόσμο τι λέμε? Τι λέμε εδώ, αλλά αυτό που το καταλαβαίνω, το εισπράττω εγώ αυτή την περίοδο, ας πούμε, που και δεν αγωνιζόταν η ομάδα και τα λοιπά, που δεν μπορεί να τη δει ακόμα να έρθει στο γήπεδο που μπορεί ο πολύς ο κόσμος. Τι του λέμε σήμερα? Ότι τον ευχαριστούμε για τη βοήθειά του, γιατί από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, γιατί τα περισσότερα ήταν εκτός έδρας, δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι έχουμε παίξει εκτός έδρας. Πάντα αισθανόμασταν ότι παίζουμε στο γήπεδο μας. Να τον ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά του τη μέχρι τώρα, να τους προτρέψω να έρθουν να μας βοηθήσουν και την Παρασκευή και σε κάθε παιχνίδι. Στις 6 την Παρασκευή το μάτς. Ναι. Και δεν θα τους ζητήσω υπομονή, θα τους πω ότι είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της χρονιάς θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Κύριε Παδόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Ωραία συζήτηση. Από αυτές που όταν μικρό σκεφτόμουν ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, σκεφτόμουν κάτι τέτοιου τύπου σαν και εσάς να έχω απέναντί μου για να μιλάμε για αυτά τα ωραία της μπάλας, του αθλητισμού γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και όλα να πάνε καλά, εύχομαι. Και να είστε τυχεροί και να έχετε υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να είστε καλά.